Καλημέρα. Μέρα. Με συγχωρείτε, ήθελα να ρωτήσω τι προσόντα χρειάζονται για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για σκουπιδιάρης. Εκτός από μια αίτηση με χαρτόσημο πρέπει να έχεις απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου ή ανωτέρα ή ανωτάτη σχολή και θα είναι και το προτιμότερο, μια ξένη γλώσσα θα προτιμηθεί από χώρα της ΕΟΚ, ύψος 1,70 και άνω, εμφανίσιμος. Καλά, σε αυτό είμαι αξεπέραστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς. Δεν τα καταργήσαν αυτά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου. Ξέρεις πόσους ανέργους έχει η Ελλάδα. Τι θες τώρα δηλαδή, να δημιουργήσουμε κι άλλους. Ποιους δηλαδή. Ποιους. Μα καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Και θες να καταλάβεις και το αξίωμα του οδοκαθαριστή. Σε αστυνομικούς. Όταν δεν θα έχουν αντικείμενα απασχόλησης, ξέρεις τι θα γίνει. Θα τους απολύσουν τους ανθρώπους. Ρε τους καημένους. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ωραία, τι άλλο θέλετε. Θα διαγωνιστείτε σε αγωνίσματα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Ορίστε η Αιγύπτος. Το λέει καθαρά. Δοκιμή χειρισμού οχήματος συγκομιδής απορριμμάτων. Πρώτον. Και δεύτερον, δρόμος 100 μέτρων. Τι θα τρέξω στους Ολυμπιακούς. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά το σκεπτικό του μέτρου λέει το εξής. Αν κατά τη διάρκεια που μαζεύεις τα σκουπίδια φυσήξει δυνατός αέρας και σου πάρει ένα χαρτάκι, ένα τόσο δα χαρτάκι, πώς θα το φτάσεις, ε? Σωστά, έχετε δίκιο για αυτό που ζητάτε, αλλά έχω μια απορία. Αν για να γίνει κάποιος σκουπιδιάρης χρειάζεται όλα αυτά τα προσόντα, για να γίνει δήμαρχος, τι χρειάζεται? Γιατί το λέτε αυτό? Διότι ήμουν κάποτε συμμαθητής στο δημοτικό με έναν δήμαρχο που ήταν τόσο τούβλο που είχε μείνει επί 2 χρόνια στην διατάξη. Τώρα το πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος δήμαρχος δεν το καταλαβαίνω. Κι εγώ για να γίνω σκουπιδιάρης χρειάζομαι τόσα προσόντα. Μα είναι απλό, αγαπητέ μου, πολύ απλό. Το δήμαρχο τον εκλέγει ο λαός. Λοιπόν, για να εκλέγει τέτοιο δήμαρχο ο λαός, φαντάζομαι τι μαλάκα λαός είμαστε.